Καλησπέρα και από μένα. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου, ενός Δήμου που ανήκει στο Μετροπολικό Κέντρο, σε ένα νομίζω εξαιρετικά σημαντικό θέμα, όπως είναι ο δείκτης αποτελεσματικότητας στο Δήμο, γιατί ο δείκτης αυτός έχει μια άμεση σχέση με τους δημότες. Όσο πιο αποτελεσματικός είναι ο δείκτης, κύριε Ρόμπαπα, τόσο πιο σημαντικές και ουσιαστικές είναι οι περισσότερες στους δημότες. Άρα λοιπόν η πρώτη η απάντηση του Πρωθυπουργού σας, ναι, η συλλογή των δεδομένων είναι σημαντική, η συλλογή των δεδομένων είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται και μερικά στοιχεία. Τώρα δεν είμαι ο κύριος Ευθύμιος, συνάδελφος δημότης. Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι έχουν υποστηριχθεί, το έχετε ακούσει πολλές φορές σε συνέδρια που αφορούν Δήμους για την αυτοδιοίκηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που αφορά το Δήμο Ηρακλείου. Παράδειγμα, αναφέρομαι στο Δήμο Ηρακλείου. Το 2006 ο Δήμος Ηρακλείου είχε περίπου 850 υπαλλήλους. Το 2024 ο Δήμος Ηρακλείου έχει περίπου 350 υπαλλήλους. Έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Δήμος τότε είχε πολύ κόσμο και σήμερα έχει λίγο. Θα έλεγα ότι αν σε αυτό συμπληρώσουμε ότι οι μόνοι υπάλληλοι του Δήμου είναι άνθρωποι που δουλεύουν 20-25 χρόνια, 30 χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου, δεν είναι το αντίστοιχο επιστημονικό και μορφωτικό επίπεδο. Ξέρετε, έχουμε υπαλλήλους του Δήμου Ηρακλείου που δεν ξέρουν να χειρίζονται υπολογιστή. Και ενδεχομένως να κάποιος πει ότι δήμαρχε, ok, δεν είναι απαραίτητο, αν σας πω ότι έχουμε και αρχιτέκτορα που δεν ξέρει να χειρίζεται υπολογιστή. Το δεύτερο στοιχείο είναι πώς αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία της εποχής μας. Αυτή η συλλογή λοιπόν των δεδομένων, απαραίτητο στοιχείο, απαραίτητο όμως είναι η υλικοτεχνική υποδομή. Νομίζω ότι η υλικοτεχνική υποδομή που έχει να κάνει με τα νέα ψηφιακά εργαλεία της εποχής μας είναι απαραίτητα στους Δήμους και εκεί είναι πολύ σημαντικό κάθε Δήμος να μπορέσει να αξιοποιήσει τα εργαλεία αυτά.